Έλα κάτω. Αγία σου, Κύριε, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί Άγιοι Αρχιερείς. Ευχαριστίας αναπέμπουμε το Αγίο Τριαδικό Θεό επί το ευλογημένο τούτο γεγονότι της επαναλειτουργίας του μοναστηριακού και πατριαρχικού τούτου ιερού λαού των Αγίων Ενδόξων Κωνσταντίνου και εις Αποστόλων Μεγάλων Βασιλέων και εις Κωνσταντινού και Ελένης. Ως γνωστόν, εν το ιερό τούτο θελούμενε να ακολουθεί και η ιερά λειτουργία ανεστάλησαν επί εξάμεινων και πλέον ένα και των ανακαινιστικών και αναστηλωτικών εργασιών, τα οποία ανέλαβε και έφεραν εις αίσιον πέρας ο αρχιτέκτον του Αναστάσεως, κ. Θεοδόσιος Μητρόπουλος, μετά το συνεργείο αυτού. Η ανακαίνιση του πατριαρχικού και ιστορικού τούτου ναού ενέχει ιδιαίτερα σημασία τόσο δια την αγιοταυτική νημών αδελφότητα, η οποία όπνος μεριμνά υπέρ της προστασίας και της συντηρήσεως των ιερών σεβασμάτων της πίστεως ημών, όσον και δια των, για των ελληνικριστιανικών και ελληνοορθόδοξων, τον ρουμ χαρακτήρα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, της οποίας ο Ναός της Αναστάσεως αποτελεί την χριστιανική αυτής καρδιά. Σημειωτέω ότι ο Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποτελεί αναπόσπαστο στο τμήμα του Ναού της Αναστάσεως, δεδομένου ότι επικοινωνεί με την ρωτώντα δηλώνω των Πανάγιων Τάφων του Θεού και Σωτήριου Σημαίου Χριστού, φυσικός και πνευματικός. Η σημερινή σεμνή άρτη τελετή μας παρέχει το δικαίωμα να αναφερθούμε ταπεινώς μεν, αλλά και μετά της εν Χριστώ καυχήσεως κατά Παύλο, εις την συμμετοχή της αναδείξεως των Παναγίων προσκυνημάτων και συναφών ιερών ιδρυμάτων, τόσο εις την Αγία Γη όσων και εκτός αυτής, των αγιοταφητών πατέρων, των οποίων τη μνήμη τιμά και γεραίνει το ιερό ημών κοινών. Την των αγιοταφητών πατέρων, παλαιότερων και νεωτέρων, αγάπη και φροντίδα δια τους ιερούς τόπους και λειτουργικούς ναούς, ως και τα σειράς μονάς, διετράνωσε και διατρανή με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και ο Οσιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αλέξιος, ο οποίος η δία πρωτοβουλία και διαγνώμη συνοδική και πατριαρχική ευλογία ανέλαβε εξ ολοκλήρων την δαπάνη αλλά και την επιστασία του αναγεννηστικού τούτου έργου. Εν το σημείο τούτο θέλουμε να εκφράσουμε